ξεκίνησε η επίσκεψη ακόμη μια φορά στο Ηράκλειο από τη συνάντηση που είχαμε με τα στελέχη του τομέα, τα ΕΦΚ στο Ηράκλειο, όπου εκεί συζητήσαμε και οργανωτικής φύσεως ζητήματα που δρομολογούνται την επόμενη περίοδο, μεταξύ των οποίων είναι η ενίσχυση με στελεχειακό δυναμικό, το οποίο αυξάνεται κατά 10 πολιτικούς μηχανικούς την επόμενη περίοδο με νέα πρόσκληση, αλλά και με άλλους 20 που θα ενσωματωθούν ως προς την εργασία τους, ως προς την εμπλοκή τους από τα Χανιά. Οπότε ουσιαστικά θα έχουμε 60 άτομα να ασχολούνται κατά αποκλειστικότητα με το κομμάτι της αποκατάστασης στο Αρκαλοχώρι και στις περιοχές που πλήγησαν από το σεισμό, ενώ σε συνεργασία και με τους τοπικούς φορείς θα έχουμε ένα νέο κτίριο που θα στεγαστεί, έτσι ώστε να μπορέσουν όλα τα στελέχη να έχουν ένα νέο κτίριο στο κέντρο του Ηρακλείου, έτσι ώστε να μπορέσει να διεκπαιρεωθεί να δημιουργηθούν συνθήκες για καλύτερη διεκπαιρίωση του έργου. Ένα έργο που μέχρι τώρα, όσον αφορά τις επισκευές, είναι κοντά στις 2.600 αιτήσεις, από τις οποίες από τις 30 που ήταν το καλοκαίρι μέχρι τώρα έχουν αυξηθεί οι άδειες σε 126 και άλλες 60, οι οποίες επίκειται τις επόμενες ημέρες. Καθημερινά βιώνουν νέες άδειες. Για όλες τις υπόλοιπες έχουν ενημερωθεί οι εμπλεκόμενοι και οι δικαιούχοι για να προσκομίσουν τα επιπλέον εγγραφά τους, όπου θα πρέπει να σημειώσουμε, όπως μας είπε και η υπηρεσία, ότι κοντά στο 40% των περιπτώσεων έχουν ζητήματα ιδιοκτησιακής φύσης, τα οποία θα πρέπει και αυτά να διευθετηθούν. Ενώ εδώ είμαστε για να συζητήσουμε με τον Δήμαρχο, με τον Υπουργό, με τους βουλευτές, με τους τοπικούς παράγοντες για μια σειρά από ζητήματα που θα τεθούν, που θα ξεκινήσουν από την επίσκεψη των διαδικασιών, αλλά και την μεγάλη σημασία που έχει όλοι οι πολίτες να υποβάλουν αιτήσεις. Θα πρέπει να σημειώσω, για παράδειγμα, ότι το 30% περίπου των κατοίκων που φιλοξενούνται στον οικισμό του Αρκαλοχωρίου, στους οικίσκους του Αρκαλοχωρίου, δεν έχουν υποβάλει καν αίτηση για την αποκατάσταση ή για την επισκευή του σπιτιού τους. Οπότε, ενώ συμπληρώνονται τα 3 χρόνια. Συνεπώς, θέλουμε να παροτρύνουμε όλους, ενισχύοντας το δυναμικό που έχουμε, να προχωρήσουμε στις διαδικασίες. Από την πλευρά μας, εμείς λοιπόν ενισχύουμε το δυναμικό μας και θα πρέπει η συνεργασία αυτή να συνεχιστεί, έτσι ώστε να αποκατασταθούν οι πληγές στην περιοχή. Πάντως, οι διαδικασίες είναι αργές. Είστε ευχαριστημένοι, κύριε Υπουργέ. Έχουν περάσει 2,5 χρόνια. Φαντάζομαι για να ενισχύετε σε αυτή τη φάση το στελεχειακό δυναμικό και εσείς θέλετε να τα στρέξετε περισσότερο. Μα φυσικά δεν υπάρχει η δυνατότητα, το έχουμε πει και άλλες φορές, μαγικοί τρόποι και τώρα και σήμερα να ήταν αυτό, ζητούσαμε και με τον Υπουργό. Οι 2.000 φάκελοι έτοιμοι δεν μπορούν να βγουν σε μία ημέρα, γι' αυτό και ενισχύουμε το δυναμικό, αλλά όμως το κρισιμότατο σημείο είναι η ισορροή των φακέλων, η ποιότητα των φακέλων. Και εδώ θέλω να συζητήσω και με τους τοπικούς παράγοντες όσον αφορά τους εμπλεκόμενους πολιτικούς μηχανικούς. Γιατί έχουμε σημαντική συγκέντρωση του φόρτου από ιδιώτες μηχανικούς σε συγκεκριμένους μηχανικούς. Να σας αναφέρω απλώς ότι το 50% των αιτήσεων έχει πραγματοποιηθεί από 24 γραφεία, ενώ το υπόλοιπο 50% από άλλα 224 γραφεία. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι πολύ διαφορετικό να έχει ένας μηχανικός 100 υποθέσεις και από την άλλη πλευρά να υπάρχουν 100 μηχανικοί που έχουν από μία υπόθεση. Θα πρέπει να γίνει ένας καλύτερος καταμερισμός για να μπορέσουν και οι ίδιοι να ανταποκριθούν σε αυτό το μεγάλο φόρτο που υπάρχει. Και αντιστοίχως, φυσικά, αυτός ο φόρτος θα έρθει στην υπηρεσία που θα διεκπαιρεωθεί. Και επειδή βλέπουμε ότι αυξάνεται ο φόρτος όσο οριμάζει η προεργασία από τους ιδιώτες μηχανικούς, γι' αυτό και ενισχύουμε τα κλιμάκια εδώ και φυσικά, αν χρειαστεί στην πορεία, θα ενισχυθεί παρατήρηση. Βρεθήκαμε δίπλα στους πληγέντες. Σήμερα λοιπόν με τον Χρήστο Τριαντόπουλο είμαστε ξανά εδώ για να δούμε από κοντά την πορεία των εργασιών και κυρίως σε επίπεδο έκδοσης αδειών, που είναι ένα από τα θέματα τα κυρίαρχα που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Είναι σημαντικά τα νούμερα τα οποία είπε νωρίτερα ο κύριος Τριαντόπουλος, δηλαδή 2.640 φάκελοι, εκ των οποίων μόλις 126 άδειες έχουν εκδοθεί, 91 άδειες ανακατασκευής, 60 φάκελοι, πλήρης φάκελοι είναι ήδη σε εξέλιξη από τους μηχανικούς του τμήματος που τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια γιατί κάνουν πραγματικά καλή δουλειά. Αλλά το 90% των υπολείπων φακέλων είναι λυπής. Είτε διότι έχουν ζητήματα προσκόμισης, ελλείψεις από την καθυστέρηση προσκόμισης γεωργητικών από τους μηχανικούς που έχουν αναλάβει τη συγκεκριμένη αποστολή, ιδιώτες μηχανικούς, είτε διότι υπάρχουν προβλήματα ιδιοκτησιακά. Δεν έχουν κάνει αποδοχή κληρονομιάς, δεν έχουν συνεννοηθεί κληρονόμοι μεταξύ τους.
Είναι λοιπόν ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να εξορυχθεί συνολικά και όχι επιμέρους. Διότι είναι εύκολο να μηδενίζουμε τη δουλειά την οποία έχει παραχθεί μέχρι αυτή την ώρα, αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες και όλες τις παραμέτρους. Γι' αυτό το λόγο και θέλω να συγχαρώ τον Χρήστο και φυσικά με τη συνεργασία και τη νέα δημοτική αρχή τα πράγματα είμαστε βέβαιοι ότι τρέχουν και θα τρέξουν ακόμα γρηγορότερα. Και με το επιπλέον προσωπικό το οποίο ενισχύεται ο τομέας, 11 συνολικά μηχανικοί και 20 επιπλέον που θα μεταφερθούν από τα Χανιά, σε ένα συγκεκριμένο, πολύ πιο οργανωμένο χώρο στο κέντρο του Ηρακλείου, που περίπου σε ένα μήνα από σήμερα θα είναι έτοιμος να φιλοξενήσει όλους τους μηχανικούς, το σύνολο των μηχανικών και των υπηρεσιακών παραγόντων του τομέα, ώστε να τρέξουν τα πάντα γρηγορότερα. Και βέβαια να πούμε εδώ ότι και από πλευράς Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με τον νέο Δήμαρχο, εκτιμώ ότι θα είναι πολύ χρήσιμη για την ευρύτερη κοινωνία. Και εκ των πραγμάτων θα βοηθήσει συνολικά το έργο του Δήμου που έχει σχεδιαστεί και έχει προγραμματιστεί. Ένας αριθμός 4 ή 5 ακινήτων, 4 ή 5 είναι, 5 ακίνητα που ανήκουν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, έχουμε δεσμευτεί να αξιοποιηθούν για τους στόχους, για τις προτεραιότητες που έχει θέσει η Δημοτική Αρχή. Συν της άλλης η χρηματοδότηση, η εξασφάλιση χρηματοδότησης κάποιων μελετών σημαντικότατων για να πάμε στο επόμενο στάδιο για χρηματοδότηση, ένταξε χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτει το Υπουργείο μας για γεωπολιτικά έργα, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα. Και βεβαίως το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί συνολικά την Κρήτη, βεβαίως απασχολεί και το Ρακάλο Χώρι και το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, το νερό και η συνολική διαχείρισή του, τόσο σε επίπεδο άρδρευσης, όσο και σε επίπεδο μικρών σημαντικών αντιπλημμυρικών έργων, που και εδώ έχουμε τέτοια φύση ζητήματα. Και βεβαίως συνολικά τι συμβαίνει και με τα θέματα του πρωτογενείου τομέα, διότι κατά ψέματα γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδου κατά βάση είναι αγροτικός Δήμος. Άρα υπάρχουν ζητήματα τα οποία είμαστε σε μια διαρκή συνεργασία με τον Δήμαρχο και με τους συνεργάτες του για να τρέξουν τα πράγματα γρηγορότερα και να βοηθήσουμε με όλες τις δυνάμεις που έχουμε ως Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την ευρύτερη περιοχή. Και βέβαια συνεργασία εξελίσσεται και με την Εκκλησία της Κρήτης και ιδιαιτέρως με τη Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Βιάννου και Καστελίου και με τον αγαπητό Σεβασμιότατο, όπου εδώ υπάρχει μια άλλη εκκλησία, πιο κοντά στην κοινωνία, πιο υποστηρικτική στην κοινωνία, που έχει πληγεί, που έχει ταλαιπωρηθεί και που όμως βλέπει ένα ανθρώπινο πρόσωπο της Εκκλησίας να είναι κάτι παραπάνω από ιεράρχες, να είναι άνθρωποι που θα προσφέρουν να αποσυσίτη ακόμα και σήμερα, μέχρι λογής υπηρεσίας και εξυπηρέτησης σε διάφορα κενά που παρουσιάζει το κράτος, δηλαδή σε εγκαταστάσεις, σε χώρο, σε υπηρεσίες. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ και από την πλευρά μου και την Μητρόπολη, διότι το σύνολο της Μητροπόλεως, ο Σεβασμιότητος, αλλά και οι ιεράρχες της Μητροπόλεως έχουν συμβάλει τα μέγιστα για την αντιμετώπιση αυτού του εξαιρετικά μεγάλου προβλήματος που δημιουργήθηκε, που όμως όπως απεδείχθη θέλει χρόνο, επιμονή και κυρίως ανάλογη ταχύτητα και τον ανάλογο βηματισμό από όλους εμπλεκομένους. Και τουλάχιστον αυτό το σκοπό έχει η σημερινή μας συνάντηση.